The following program provided by Olympus Cleaning Provisions. Λοιπόν, εδώ, το βλέπετε, και μια στιγμή, εδώ, το έχετε δει, φαίνεται, πιστεύω φαίνεται, πιστεύω φαίνεται, έτσι δεν είναι, εδώ, κάπου το έχετε πετύχει τώρα. Γυμνά καλώδια, νέο CD, το οποίο λέγεται Ποίηματα και Πόε Λαπαθιώτης Καριωτάκης, και μαζί μου ο Θανάσης ο Μπουρίκας. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου ρε φιλαράκι μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ ρε φίλε που είσαι εδώ. Περάσαμε χίλια κύματα. Για να βρεθούμε. Για να βρεθούμε, περάσαμε χίλια κύματα κυριολεκτικά. Τη βρήκαμε τη μέρα, τη βρήκαμε. Τη βρήκαμε. Νομίζω τις περισσότερες πρέπει να φταίγα εγώ. Όχι. Μάλλον γιατί... εγώ έφταιγα. Ήτανε αυτό, τη τελευταία φορά είχα το εμβόλιο νομίζω. Έκανα το εμβόλιο, πρέπει να κάνω το εμβόλιο, Σαββάτο. Ναι, εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι. Και σου είπα δεν μπορώ, όπου δεν έγινε τίποτα. Έκανα το πρώτο εμβόλιο, είχα κάνει. Φιλαράκι, δεν έγινε τίποτα. Τι εννοείς? Φιλέ, περίμενα να γίνει κάτι και δεν έγινε. Όλα καλά. Δευτέρα πρωί. Τίποτα. Δηλαδή, και πήγα τώρα τις προάλλες και έκανα και το δεύτερο. Μου λέει τύπησα, κάτσε μου λέει να δεις τι θα γίνει, κάτσε μου λέει 10 λεπτά. Ο ένας δίπλα μου κάνει εμετό, ο άλλος πανιάζει, ο άλλος αρχίζει και λέει γίνει επίπεδη και με έχετε φέρει εδώ με το ζόρι. Δηλαδή λέει τέτοια. Λοιπόν φιλαράκι μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ πολύ. Θα σου πω ότι ναι, τα δυτικά προάστια μπήκαν σε μια φωτιά σχετικά με τα γυμνά καλώδια. Γιατί τα γυμνά καλώδια είναι μια μπάντα που είναι 20 τόσα χρόνια, δεν είναι? Ενεργά από το 2005 είμαστε. Από το 2005. Αλλά στην ουσία ξεκινήσαμε από το 2000 εγώ και ο Χρήστος. Από το 2000. Ναι. Άρα... αλλά ενεργά δισκογραφικά, ναι, από το 2005. Τώρα, εσείς μην μπερδευτείτε και πιστεύετε ότι εγώ ξέρω αυτήν την ιστορία, τη διάβασα πριν. Όχι, απλά το λέω. Δηλαδή, τώρα μπερδευτείτε γιατί εγώ δεν θυμάμαι... τι έχω φάει το μεσημέρι. Μπορεί να μην θυμάμαι και εγώ κάτι. Ξέρω, ήξερα ότι η μπάντα είναι παλιά. Πίστευα ότι η μπάντα είναι γύρω στο 2008-2009, αλλά τελικά είναι από πιο πριν. Εντάξει, ναι, από το 5. Και είχα αρκετό feedback. Και μου στέλναν πολλά παιδιά μηνύματα. Χαιρετίσματα ο ένας, χαιρετίσματα ο άλλος. Να έρθει ο Θανάσης εδώ, να έρθει να μιλήσει, να κάνει, να δείξει. Και γι' αυτό είχαμε και συνεννοηθεί και πολύ καιρό πριν και λοιπά. Και αυτά συνεχίστηκαν μειωμένα, αλλά να σου πω την αλήθεια, θα σου έλεγα καμιά σαρανταριά μηνύματα για τα γυμνά καλώδια και για σένα τα πήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω είναι και λογικό, γιατί τα γυμνά καλώδια τόσα χρόνια μιλάμε μεγάλη πορεία. Μιλάμε για πόσα CD, 4-5. Παραπάνω μαζί με αυτό. Φτάσει. Παραπάνω. Παραπάνω. Κάτι, είμαστε για τα 8, δεν θυμάμαι. Ακριβώς. Οπότε ξέρεις, οι μπάντες οι οποίες παραμένουν και επιμένουν στο να δίνουν δουλειές στον κόσμο και να προσπαθούν, γιατί για μένα δεν υπάρχει. Υπάρχει το θέμα τύχης σε ό,τι αφορά τους μουσικούς, σε ό,τι αφορά τις μπάντες. Για μένα τύχη δεν υπάρχει. Υπάρχει σκληρή δουλειά. Να, δεν πανά σε όποιος να είσαι. Όποιος και να είσαι. Δεν έχει καμία σημασία. Όταν παίζεις σε μια μπάντα μέσα, μπορεί για τον εαυτό σου να κάνεις κάτι καλό. Να φύγεις από μια μέτρια μπάντα, να πας σε μια καλή ή να σου γίνονται καλές προτάσεις. Για τον εαυτό σου γίνεται. Να έχεις τύχη και ικανότητα βέβαια. Αλλά στις μπάντες χρειάζεται πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Εντάξει, να σου πω, η αλήθεια είναι ότι να μην έχεις τώρα. Ο σκοπός σου είναι, ας πούμε, να γράφεις τραγούδια. Ναι. Να βγάζεις τα τραγούδια σου έξω. Να τα κυκλοφορείς. Να μπορείς να τα ακούσει κάποιος ή να μην τα ακούσει. Δεν έχει σημασία. Το κάνεις για σένα πιο πολύ. Και από εκεί και πέρα, αν έρθει κάτι, ήρθε.
μουσική παίζουμε για τους εαυτούς μας, για τους φυκούλες μας. Έτσι, σωστά, σωστά. Έτσι, το ξέρω. Μου έκανες ένα σχόλιο στην αρχή και είναι ένα σχόλιο το οποίο δεν μου το έχει κάνει κανείς. Και θα το πούμε τώρα. Μου έφερε το CD και μου λες σε μια εποχή που δεν βγαίνουν CD, εγώ σε έφερα CD. Όχι, θέλω να πω, βγάζουμε CD, ας πούμε, και δεν. Και δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει το ίντερνετ και εντάξει, ναι, είναι δύσκολη, ας πούμε. Αλλά εντάξει. Ναι. Εγώ δεν θέλω να υποψιαστώ γι' αυτό και τι σου είπα. Σου είπα ότι δεν θέλω να υποψιαστώ ότι και αυτό θα γίνει όπως, ας πούμε, έγιναν οι δίσκοι που εξαφανίζεται το CD και μετά από 10 χρόνια θα επιστρέψουν τα CD και θα αρχίσουν να τα πουλάνε 50 ευρώ το ένα. Γιατί με τους δίσκους αυτό έγινε. Καταλαβες, ψέματα λέω. Όχι, όχι, σίγουρα. Δεν λες ψέματα, εννοείται αυτό. Δηλαδή πήγαινες με ευρώ, ας πούμε, δεν θέλω να πάμε παλιά, να πάμε τέλη 90 ή δεκαετία 2000. Ας πούμε. Ναι, ναι. Τουλάχιστον μέχρι το 2005-2006, ας πάμε μέχρι εκεί. Έπαιρνες, ξέρω εγώ, με 25 ευρώ, έπαιρνες ένα δίσκο με 20-25. Ένα βινίλιο. Και τώρα, ας πούμε, πας να πάρεις το ίδιο και σου λέει, αυτό βγήκε επανέκδοση και τώρα κάνει 60. Τι λες, ρε μαλάκα. Ναι. Τι λες. Κατάλαβες τι γίνεται, δεν βγήκανε λέει πολλά, δεν βγήκανε πολλά. Θα σου πω κάτι, πιστεύω ότι με το CD που λες, που ήρθε η εποχή του CD και είχε ροή, έτσι, όπως το κάνουμε, ήταν η εποχή του. Ήταν η εποχή του. Τώρα η εποχή, όπως ξέρουμε, είναι αυτή. Ναι, οι νέες γενιές παιδιών δεν το ξέρουν, ούτε καν το CD μπορεί να το ξέρουν ακόμα. Ναι. Να μην έχουν CD σπίτι τους. Ακούνε από κινητά, από ιντερνετικά, δηλαδή. Έτσι. Ναι, ακούνε. Οπότε δεν ξέρω. Spotify και κατεβάζουν από τα κινητά. Δεν ξέρω την κατάληξη ποια θα είναι. Ναι. Αυτό που λες τώρα εσύ, το CD, ας πούμε. Αν θα είναι όμοια με του βινιλίου, ας πούμε. Να σου πω ότι έχω μάθει. Έχω μάθει ότι για όλα τα πράγματα τα οποία κάνουμε στη ζωή και ό,τι ξέρουμε σαν ιστορία ότι έχει προηγηθεί, επαναλαμβάνεται. Στη μουσική ιστορία επαναλαμβάνεται. Στις τέχνες ιστορία επαναλαμβάνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στις χώρες, ας πούμε, της Ανατολής, επειδή γράφουν, ξέρω εγώ, βιβλία τα οποία δεν συνάδουν με την ιστορία, τους πυροβολάνε ακόμα και σήμερα. Οι φανατικοί. Ναι. Αυτό συνέβαινε και πριν 10 χρόνια και πριν 20 και πριν 40 και πριν 50 και πριν 100 χρόνια. Απλά πριν 100 χρόνια ήταν προφανώς με σπαθί, ξέρω εγώ. Καλά, σίγουρα. Τους καθαρίζαν έτσι. Θέλω να πω, η ιστορία σε οτιδήποτε κάνουμε επαναλαμβάνεται. Υπάρχει λοιπόν μια καταγεγραμμένη ιστορία σχετικά με το βινίλιο. Ήρθε το βινίλιο. Έζησε, νομίζω έζησε τον περισσότερο καιρό που θα μπορούσε να ζήσει. Έτσι πάει, προχωράει. Απλά εγώ βλέπω τις προθέσεις πίσω από όλα αυτά, κατάλαβες τι γίνεται. Βλέπω τις προθέσεις, δηλαδή ένα προϊόν φεύγει από τη μέση και επανέρχεται για να πάρει το χρήμα στην αγορά. Να. Πες μου λίγο για την ιστορία σου μετά την μπάντα. Δηλαδή πώς ανακατεύτηκες με αυτά. Θα σου πω, ναι. Η ιστορία μένα ξεκινάει το 99. Ναι. Το 99 ήταν, ναι. Ήμουνα 19 πούμε την ηλικία. Ναι, δεν 19 πω. Χρονών εγώ. Άργο, μεγάλο στην ουσία ξεκίνησα. Το 99 ήσουν 19 χρονών, ναι. Ωραία, πώς πιτσερικάς. Εντάξει. Ωραία, πώς. Πιτσιρικά σου. Μια χαρά είσαι. Όλα καλά, εσύ μια χαρά είσαι. Τίποτα. Μικρός ακόμα, τι. Ναι, εντάξει. Ναι ρε, τι, θα μαστίσουμε λίγο. Οπότε ξεκινάει το 99, όπου από το 97 γνωρίζω τον Χρήστο, τον τραγουδιστή μας. Και τέλος πάντων ο Χρήστος έπαιζε μουσική, έγραφε τραγουδάκια, αυτό. Και κάναμε τότε παρέτσα και αυτά, καφέδες, ξέρω, ξέρεις, της ηλικίας. Ο Χρήστος έπαιζε τότε σε άλλη μπάντα, είχε άλλη μπάντα ή ήταν μόνος του σόλο? Όχι, ήταν σόλο, δεν είχε δημιουργήσει να κάνει μια μπάντα, ναι. Όσο ξέρω και αυτά. Ναι. Οπότε με την παρέτσα και αυτά, να φανταστείς, καθόμαστε, ξέρω, και εγώ γούσταρα τη φάση αυτή, καθόμαστε, ξέρω εγώ, πολλά ξενύχτια, της ηλικίας τότε, να παίζει κιθάρα, παραλία, φάση και αυτά, οπότε. Εσύ να φέρεις τα ξύλα. Ε? Γιατί οι κιθαρίστες που παίρνουν τις γκόμενες. Οι drummer παίρνουν τα ξύλα. Τα έχουμε πει αυτά και τα είπα και πρόσφατα. Ναι. Οπότε στην ουσία μου λέει μια μέρα ο Χρήστος, ρε μαλάκα, μου λέει, θέλω να σου δείξω, μου λέει, να παίξεις τα γόνατα, μου λέει, ένα ρυθμό, μου λέει. Λέω, οκ. Και μου κάνει τον απλό ρυθμό στα τίποτα. Ναι. Οπότε το πιάνω. Και μου λέει, πάμε, μου λέει, στούντιο να παίξω. Τι να παίξω, του λέω, drums, του λέω, δεν. Καμία επαφή. Και ξεκινήσαμε και πήγαμε την. Μέσα σε αυτές τις μέρες πήγαμε στούντιο, ξέρω εγώ. Σε ποιο στούντιο πήγες? Στο Studio Live πήγαμε. Στο Live, στο Νίκο. Στο Σπυρόπουλο. Ναι.
Οπότε πήγαμε εκεί και εντάξει, τώρα αρχάριος, έτσι, καμία επαφή, δεν είχα τίποτα. Οπότε πιάνω ρυθμό και έπιασα ρυθμό και ο Χρήστος είδε αυτό το πράγμα και μου λέει να σου πω κάτι αφού μίλησα, μου λέει να πάω να πάρεις drums, μου λέει, να φτιάξουμε συγκρότημα οι δυο μας. Του λέω, γουστάρεις, μου λέει. Οπότε εμείς θα πω λίγο, έτσι ξεκίνησε η φάση μας. Ο Χρήστος τότε σπούδαζε Αγγλία εντωμεταξύ και ερχόταν καλοκαίρι. Είναι πιο μεγάλος από σένα. Δεν είναι. Δεν το πούμε αυτό γιατί θα στενοχωρηθεί άμα δεν την εκπομπή. Συγγνώμη, ήθελα να πω πιο όρημος. Πιο όρημος ήθελα να πω. Γιατί θα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Θα με βρίζει. Δεν είναι, όχι, είμαστε συνομήλικοι. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε. Οπότε έτσι ξεκίνησε η φάση. Ο Χρήστος ερχόταν καλοκαίρια συνέχεια γιατί σπούδαζε Αγγλία και αυτά. Ναι. Οπότε παίρνω την απόφαση τότε, το 1999, και πάω και αγοράζω το πρώτο μου σετ. 150.000 δραχμές, αν θυμάμαι καλά. Τι σετ ήταν, Μια Warrior ήταν τότε, ούτε καν. Από ένα μαγαζί στην Αθήνα, το οποίο δεν θυμάμαι καν που και τι. Τη θυμάμαι όμως τη μάρκα. Είσαι ο πρώτος που την αναφέρεις εδώ. Δεν ξέρω. Τη θυμάμαι όμως. Ούτε καν είχα ασχοληθεί, τίποτα. Θα σου έλεγα μάλιστα για Warrior ότι πρόσφατα πριν κάνα εξάμηνο, είδα στις αγγελίες ότι κάποιος είχε βγάλει για πώληση μία κάσα και ένα βαθύ. Warrior, ναι. Ναι. Τύπου πάρτε τα και τα δύο 40 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, ναι. Και για πες. Οπότε έτσι ξεκίνησε, το έστεισα στο σαλόνι μου. Ναι. Και. Κάνω ένα τηλέφωνο στην Αγγλία στο Χρήστο να του κάνω έκπληξη. Δεν το ήξερε. Ναι. Και αυτό που είχα μάθει που έπαιζα τον απλό το ρυθμό και αφήνω το ακουστικό κάτω και του λέω περίμενε λίγο και παίζω ένα ρυθμό και μου λέει τι είναι αυτό. Λέω πήρα drums. Μου λέει έλα ρε μαλάκα μου λύσε παρά να φύγω τώρα να έρθω κάτω. Να... Λοιπόν από τότε ξεκίνησε μια φάση οι δυο μας. Ο Χρήστος κατέβαινε τα καλοκαίρια. Ένα τετράμινο, πεντάμινο που κατέβαινε Ελλάδα, ναι, ναι, ναι. Και παίζαμε όλο το καλοκαίρι, καθημερινά, επί 2-3-4 ώρες την ημέρα. Έλα, οι δυο σας. Κάθε μέρα, οι δυο μας, οι δυο μας. Φοβερό. Οπότε ξεκίνησα αυτό, μετά τύμπανα εγώ είμαι στην ουσία αυτοδίδακτος, δεν έχω πάει σε κάτι. Δηλαδή μάλλον έχω πάει, αλλά για πολύ περιορισμένο χρόνο, για λίγο. Θα σε ρωτήσω όμως κάτι. Προφανώς και γούσταρες να παίζεις τύμπανα για να παίζεις τόσες πολλές ώρες. Αλλά ο ίδιος ο Χρήστος ήταν μια κινητήριος δύναμη ή αυτή η δύναμη ήταν δική σου που λες γουστάρω τόσο πολύ τον drums που... Όχι, μα, δεν το γούστα, δεν τον... τα τύμπανα δεν είναι ότι μ' αρέσανε πρωτού γίνει η φάση. Δηλαδή στην ουσία έκατσε λίγο... Ήταν αδιάφορα ή δεν σ' αρέσα, ήταν αδιάφορα. Όχι, δεν είχα καμία επαφή εγώ με μουσικά όργανα. Με μουσικά όργανα εγώ δεν είχα επαφή. Πολύ... Εμένα, απλά. Μ' άρεσε αυτό που έπαιζε αυτός ο άνθρωπος και μου άρεσε η μουσική γενικά. Ναι, ναι. Οπότε με έβαλε σε ένα τρυπάκι, του στείλω ότι και αυτή η διαδικασία μου άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μετά παίζαμε οι δυο μας μουσική και έτσι σιγά σιγά. Ναι, ναι, ναι. Γουστάραμε και αυτό που κάναμε πάνω απ' όλα. Και μετά εννοείται τύμπανα φάση. Ρε φίλε, αυτή είναι πολύ φοβερή φάση. Δηλαδή είναι... δεν είχα ότι το είχα άχτε από μικρός ή ότι υπήρχε ναι. κάποια ιστορία πιο πριν που να ακούσω ή να με φέρουν κοντά στο όργανο αυτό. Ναι, ναι. Η ιστορία είναι ξεκίνησε έτσι γιατί λέμε αλήθειες εδώ πέρα έτσι. Εννοείται ότι λέμε αλήθειες και αυτό μου κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή 19 χρονών χωρίς να έχεις προηγούμενο οτιδήποτε προηγούμενο σε μουσικό όργανο και καμία ξαφνικά επαφή. Καμία επαφή. Και αν κάποιος σε παρατηρήσει σήμερα πώς παίζεις, δηλαδή είσαι αυτό που είναι τα γυμνά καλώδια. Είναι αυτά τα παίξιματα. Δηλαδή είναι η ταυτότητά σου. Α, θες να πεις ναι, ναι, ευχαριστώ είναι, πολύ. Είναι η ταυτότητά σου το παίξιμο. Ναι, κοίτα, γιατί μαζί το ξεκινήσαμε όλη αυτή τη φάση. Ναι. Το Χρήστο και τα τραγούδια. Μαζί τα φτιάχναμε. Εντάξει, ο Χρήστος γράφει βέβαια. Καλά, τα, εντάξει. Όλα, ναι. σχεδόν, όλα τα τραγούδια. Αλλά. Με το όργανο είναι αυτή η ιστορία. Δεν είναι ότι δεν έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Δηλαδή, κινητήριος που είπες για την ερώτηση, ναι, κινητήριος ναι, ναι. δύναμη ήταν ο Χρήστος. Ήταν ο Χρήστος. Που με όθησε στο όργανο. Θα μπορούσε να μου πει πήγαινε πάρε ένα μπάσο. Ναι, ναι, θα μπορούσε να σου πει οτιδήποτε, ναι. Χρειάζομαι μια δεύτερη κιθάρα να με βοηθάει να μιλήσει. Καταλαβαίνεις, ναι. δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί. Του ήρθε εκεί αυτό. Στα γόνατα. Κάτι είδε. Κάτι αυτός είδε. Μου έδειξε. Ναι, ναι. Αλλά αυτός με είδε ότι σου λέει: εγώ του έδειξα στα γόνατα εχθές να παίζει και πήγαμε στούντιο την άλλη μέρα και έπιασε ρυθμό. Ξέρεις τώρα, ναι, ναι, το δεξί ναι, χέρι ναι. πήγαινε. Ναι, ρε, ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή μιλάμε καμία επαφή. Ναι. Είδε ότι είχα ρυθμό
Και εκεί το τζίγκλισε λίγο το μέσα του και σου λέει, οπ, δεν μπορεί μετά από δύο μέρες να πιάσει ρυθμό. Δηλαδή είδε κάτι σε μένα. Οπότε έγινε και φτάσαμε, έχουμε φτάσει εδώ. Πολύ ωραία φάση αυτό, πολύ ωραία φάση. Με τη Warrior εσύ έμεινες χρόνια, ή όχι? Με τη Warrior έμεινα από το 99 που παίζαμε μέχρι το 2005, πριν 2004-2005 που ξεκινήσαμε το 2005 το πρώτο μας δισκογραφική δουλειά, ναι. Όπου τότε πήρα και το πρώτο μου καλύτερο set, το οποίο τι ήτανε? Το οποίο πήρα μια Pearl Export Select έχω. Σούπερ. Αυτή είναι έχω ακόμα. Ναι, ναι, all around όργανο. Ναι, πολύ ωραία. Εγώ είμαι φανατικός περλάκες. Εντάξει, Το export ήταν δηλαδή, έκανε η ιστορία του κόσμου στα τύμπανα, τάκ, σταμάτησε. Εντάξει, δηλαδή, ωραίο, πολύ ωραίο σετάκι. All around, δηλαδή παίζει παντού. Είναι δυνατό, είναι ευαίσθητο, είναι όπως θες να είναι. Είναι αυτό που παίζεις. Και δηλαδή, το 2005 με αυτό. Είπες πριν ότι ακούμπησες και λίγο μελέτη, με δάσκαλο, με οδείο, με τι? Ναι, υπήρχε μια φάση τότε, το 2000, δεν θυμάμαι και καλά, 2006-2007 δεν θυμάμαι, όπου, δεν ξέρω, μου ήρθε έτσι η απόφαση, λέω, λέω μέσα μου, δεν γίνεται τώρα μόνο σου αυτό το πράγμα, εντάξει, εκεί να σου δείξει κάποιος να μπορείς να πας λίγο πιο... Αυτό όμως να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν η ανάγκη η οποία έρχονταν από το μυαλό, δηλαδή το μυαλό θέλει, τα χέρια δεν μπορούν, ήταν η ανάγκη από την μπάντα η οποία άρχισε να κάνει συνθέσεις, ειδικά μετά το πρώτο CD φαντάζομαι, άρχισε να κάνει συνθέσεις λίγο πιο απαιτητικές, ή ήταν μια... πιο πολύ ήταν προσωπική μου. Ήταν προσωπική, ναι, ναι, προσωπική μου φάση, ναι. Να πάω να μου δείξει ένας ο οποίος... Είναι αυτό που λέμε, το μυαλό ήθελε, αλλά ξέρεις, ναι, ναι. Πώς να το κάνω, πώς να το κάνω. Ναι, 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 δηλαδή μόνος μου θα το προσπαθούσα, θα το έβγαζα σε ένα χρόνο, ενώ με το θα σε πάει λίγο με σειρά. Γιατί δεν έμεινες καιρό σε αυτό το δρόμο, δηλαδή στην Ελλάδα? Ναι, δυστυχώς, λόγω προσωπικούς λόγους ζωής, ναι, ναι. Οπότε πήγα για 2-3 μήνες. Ναι. Αρχικά, μετά, αν θυμάμαι καλά, σταμάτησε και ξαναξεκίνησα πάλι για άλλους 2-3 μήνες, οπότε στην ουσία έχω ένα σύνολο εξαμήνου από μαθήματα. Ναι. Από τότε μέχρι σήμερα έχεις σκεφτεί ότι, έχεις σκεφτεί δηλαδή να ξαναεπιστρέψεις σε κάποια μελέτη, με δάσκαλο, ναι, όχι μόνο σου, ναι. Και σε ρωτάω γιατί τα γυμνά καλώδια έχουν μια φυσική συνέχεια, όχι μόνο στη δισκογραφία, έχουν μια φυσική συνέχεια και στις μεγάλες συνεργασίες. Δηλαδή, έχετε βγει σε μεγάλα live, έχετε κάνει συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες. Άρα, έχεις σκεφτεί από τότε μέχρι τώρα να ξαναεπιστρέψεις στη μελέτη για κάποιο λόγο. Γιατί οι γνωριμίες, εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Οι γνωριμίες, οι συνεργασίες, τα CD, όλα σε βυθίζουν λίγο, ξέρεις. Σου δημιουργούν μια άτυπη βαρεμάρα, λες, η μπάντα πάει καλά. Το στυλ μας είναι αυτό, παίζουμε, σε αυτό το καταφέρνω, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Όχι, κοίτα, να σου πω κάτι, αυτό τώρα που λες, πολύ ωραία αυτό που με ρωτάς, αλλά είμαι από τους ανθρώπους που δεν μελετάω, που θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσω να κάνω μαθήματα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα όμως να το παρακολουθήσω αυτό το τομέα, δηλαδή αν θα μπορούσα να κάτσω τώρα να ασχοληθώ, να διαβάζω και να κάνω, ναι, και να κατάλαβα, άλλο. Λες, ναι. Σε αυτό είμαι πολύ, δηλαδή στενοχωριέμαι πάρα πολύ με τον εαυτό μου για το σκεπτικό, ναι, αυτό που το ακόμα το κάνω, δηλαδή το αφήνω, δηλαδή ναι, το παραμέλλον το βάζω στην άκρη, ενώ δεν χρειάζεται. Ναι. Αυτό που λες δεν έχει να κάνει ότι λόγω συνεργασίες, λόγω live και λόγω έτσι, ναι, είναι καθαρά θέμα προσωπικό, απαιτητικό για τον εαυτό μου, για τον Θανάση, ναι, ναι, και μετά για το συγκρότημα εννοείται. Είναι ο καιρός των ημερών αποσταμένων δειλινών στα μακρινά των ουρανών ανώφελα πεσμένων. Είναι ο καιρός των αηδονιών στα σκοτεινά των περβολιών των τρυφερών και λαϊδισμών και τώρα πεπισμένων. Είναι ο καιρός που κάθε τι με πόθο να με ελποζητεί
Γιάννη Δονή που το δονεί και που το φως του δίνει. Μα είναι του τόσος ο καημός που τρέμοντας ο λογισμός τώρα κι αυτή την ειδονή τη νιώθει σαν οδύνη. Είναι ο καιρός των γυρισμών μες στα βαθιά των λογισμών άλλων καιρών κι άλλων μερών παντότινα χαμένων που σαν μεθόντας με κρασί και σε μια έκσταση χρυσή λες κι ο ρυθμός έχει σταθεί. Γι' αυτόν τον πετρωμένο των βουβών, των άρρητων συναρπασμών, των μαγικών συντονισμών με τη φωνή της φύσης που σαν τραγούδια λες βιολιών μέσα στα βράδια των ψυχών μας κυβερνούν και μας δονούν οι πρώτες οι αναμνήσεις. Ώρα τερπνή που κάθε τι φαντάζει πλάνο και πλατή και νοσταλγεί κι αποζητεί μια ανάφραστη ειρήνη. Κι όλος ο κόσμος φωτεινός είναι ένας ύμνος αλγινός σαν ένας κήπος αυγινός. Για μια αναλάβητη αρχή κάποια παλιά λευκά φτερά ξυπνάνε και χτυπάνε κι όπως βαθιά και σαν τρελές μας χωμολούν τι λεμονιές θυμίζουν θάνατο γλυκά σ' όσους περνούν και πάνε. Μια πολύ σημαντική ερώτηση την οποία μου αρέσει να την κάνω είναι το ανακάτεμα με το στούντιο και αυτή η ερώτηση σε σένα που είσαι 100% original αυτοδίδακτος και λέω original γιατί μιλήσαμε για ελάχιστο χρόνο σε με δάσκαλο, μιλήσαμε για μεγάλη ηλικία, μιλήσαμε αμέσως στα βαθιά με μπάντα και αυτά, μιλήσαμε χωρίς καμία προηγούμενη αίσθηση του να θες να παίξεις ένα μουσικό όργανο, yeah. Οπότε αυτό εγώ το ονομάζω original αυτοδίδακτος. Μπαίνεις μέσα σε ένα στούντιο. Yeah. Το στούντιο τώρα, πράγματα τα οποία συγχωρούνται σε ένα live, το στούντιο δεν στα συγχωρεί. Είναι κάτι διαφορετικό, γιατί το στούντιο περιέχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Θα έλεγα ότι ένα full studio
Δηλαδή μια φουλ εμπειρία σε ένα στούντιο. Εμπεριέχει παραγωγό. Εμπεριέχει καταρχάς κούρδισμα, άποψη στα τύμπανα, εμπεριέχει παραγωγό, εμπεριέχει μετρονόμο, 100%. Σίγουρα. Εμπεριέχει γνώμες, απόψεις τελευταίας στιγμής, που μπορεί να μην τις έχεις προβάρει 6 μήνες που κάνεις πρόβες για να μπεις για να γράψεις ένα στούντιο. Και βέβαια χρειάζεται μια προσέγγιση τελείως διαφορετική. Για μίλα μου για αυτή την προσέγγιση λίγο. Βασικά να πω ότι το στούντιο είναι και γενικά η δημιουργία, ξέρεις καλά ότι είναι φοβερό συνέστημα. Φοβερό συνέστημα. Για οποιοδήποτε μουσικό, έτσι. Βέβαια. Το να μπαίνεις σε ένα στούντιο να γράφεις. Κοίτα, το στούντιο είναι μια φάση όπως την περιγράφεις αυτή, δηλαδή μπαίνω μέσα και πρέπει να παίξω το όργανο όπως το έχεις προβάρει, εννοείται, έτσι, ναι. Δεν μπορείς να παίξεις τώρα όπως να είναι, να έχεις το μετρονόμο, να έχεις το μυαλό σου εκεί συγκεντρωμένος και να το ευχαριστηθείς, να βγάλεις την ψυχή σου πάνω, θεωρώ, πάνω στο στούντιο. Σωστά. Γιατί θα βγει αυτό και στο τραγούδι, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα... Μιλάμε για τη σχέση σου με το μετρονόμο. Με το μετρονόμο έχω καλή σχέση, μπορώ να πω. Ωραίος. Δηλαδή, τα πάμε καλά. Ωραίος. Έχουμε πολλά χρόνια που παίζουμε στις πρόβες μας με μετρονόμο. Mm-hmm. Εγώ βάζω μετρονόμο, δηλαδή. Ακουστικά και μετρονόμο. Ναι. Οπότε, οι περισσότερες πρόβες γίνονται με μετρονόμο. Σωστά. Και όταν έχεις live, εντάξει, μόνο αφήνεις τις δύο τελευταίες και την Generale και την προηγούμενη να την παίξεις χωρίς μετρονόμο, να την παίξεις λίγο live. Σωστά. Γιατί ναι, στο live δεν βάζω. Ακριβώς, ναι. Μα ούτως ή άλλως νομίζω ότι από ένα σημείο και ύστερα ο μετρονόμος χτυπάει μέσα σου. Α, μπράβο, ναι, μετά χτυπάει... σου μένει. Εγώ δεν τον έχω. Εγώ δεν έχω σταθερό παίξιμο χωρίς μετρονόμο. Δεν το έχω καταφέρει ποτέ να το κάνω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν 100% κανένα σταθερό παιξίδι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν είμαστε ρομπότ. Θα σου πω τι γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά επειδή είναι ομαδική άσκηση η μουσική και ανακατευόμαστε με τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι ξερόλες και τα ξέρουν όλα. Ναι, είναι τόσο σταθεροί στη ζωή τους, στον παγωτό, στον καφέ τους, που ήταν και σταθερότητα από τον drummer. Για να μην αρχίσεις και καριδώνεις κόσμο, δηλαδή πρέπει να κάνεις τη μελέτη σου. Δηλαδή και εγώ εδώ κάνω μελέτη μόνο με μετρονόμο. Κάνω μελέτη ακόμα και στο αυτοκίνητο που ακούω το flash. Που ανέβει. Τακ, τακ, τακ. Όπω το έχω κάνει και εγώ αυτό. Τακ, τακ, τακ. Μέρα, κάνω εγώ γι' αυτό. Τι μετρόνομο είναι το flash. Απίστευτο. Σου έχει πει ποτέ αυτό στο μυαλό. Το έχω σκεφτεί. Λέω 120-130. Από εκεί θα είναι. Πιστεύω ότι στην πρώτη σου επαφή με το μετρονόμο γενικότερα κρύβεις και κάποιες ιστορίες ή όχι. Εγώ ας πούμε κρύβω ιστορίες. Έχω σπάσει μπακέτες στο γόνατο. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου στον τοίχο, έχω ανοίξει τρύπα στον τοίχο. Ναι, αλλά εκεί σκύλος μαύρος, δεν τα άλλαζα με τίποτα. Πάνω σε μελέτη για τραγούδια, έτσι. Ναι. Τα οποία ήταν. Εντάξει, κοίτα, ο μετρονόμος είναι. Εσύ κρύβεις καμία τέτοια ιστορία. Όχι, δεν θυμάμαι, δεν πάθει μυθό τώρα ιστορία. Είσαι ήρεμος, ρε, είσαι καλό παιδί. Δεν τον πουλάω αυτόν. Αυτό δεν τον πουλάω. Ούτε αυτόν τον πουλάω, είναι καλό παιδί. Δεν θυμάμαι, εντάξει, ήταν δύσκολο. Δηλαδή άκουσες για πρώτη φορά μετρονόμο. Ναι, πρώτη φορά. Τακ, τακ, ναι, τακ, ναι. Τι έκανες, έπαιξες. Καληνύχτα, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι. Έπαιζα, έφευγα, έπαιζα ακόμα και τώρα. Παίζουμε και φεύγουμε, το χάνουμε. Λίγο ξαναβρισκόμαστε, ας πούμε, στην πορεία. Εγώ τον αγαπάω τον μετρονόμο πολύ. Και εμένα. Το θεωρώ αστήρευτη πηγή γνώσης. Και το να μπορείς να παίζεις με τον μετρονόμο. Και εγώ παθαίνω, έχω πάθει και το εξής, Νίκο. Όταν παίζουμε με μετρονόμο, όταν π.χ. στην επόμενη πρόβα μπορεί να μην βάλουμε μετρονόμο, ξέρω εγώ, νιώθω μια ανασφάλεια μέσα μου. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο νιώθεις ανασφάλεια, βέβαια. Ναι. Παίζοντας ναι. τα κομμάτια, λέω. Ναι. Αλλά όταν τα έχεις παίξει όμως με μετρονόμο και την άλλη μέρα παίξεις πάλι το set list σου, ξέρω εγώ τι έχεις, είσαι λίγο πιο στα κάτω. Είσαι λίγο πιο OK. Σωστά. Δηλαδή με τα χρόνια και με τα χρόνια σιγά, βελτιώνεσαι. Ναι. Βελτιώνεσαι, ναι. Καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Ας πούμε, θα πω μια μικρή. Ας πω μια μικρή ιστοριούλα σου τότε. Γράφαμε στο στούντιο και τότε εγώ επειδή ήμουν, εννοείται, πρωτάρης στο τύμπανο και ήταν τότε ο Σπυρόπουλος ο Νίκος που μας ηχογραφούσε και αυτά και
άκουγε κάτι ο Νίκος. Τι άκουγε ο Νίκος, έρχεται και μου λέει, ρε εσύ μου λέει, θέλω μου λέει, δεν μπορώ να στο εξηγήσω μου λέει αυτό τώρα με λόγια να στο πω. Και φαντάζομαι ότι βγήκαμε έτσι από το στούντιο να βρούμε έναν άλλον drummer που είχαν πρόβα. Ναι. Και λέει, πώς μπορείς να εξηγήσεις σε κάποιον λέει το χτύπημά του τα πες να είναι η ατάκα, το νεύρο που λέμε ρε παιδί μου, να μην, είναι, να μην σέρνεται το χτύπημα. Ναι, 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 ναι. Καταλάβες, ναι. Να είναι μπαμ εκεί αυτό. Αυτό το καταλάβω εγώ μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια ή μήνες. Ναι, ναι, ναι. Και το κατάλαβα όταν. Και εμένα το παίξιμό μου άρχισε πλέον να, ναι, γίνεται, να γίνεται πιο στα κάτω, πιο, στα πιο κάτω, έτσι, οπότε ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις που εννοούσε αυτό ο Νίκος, ναι, 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 τότε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και ο Νίκος και το στούντιο γενικά, μας έχει, ναι. Δηλαδή και εμένα με έχει βοηθήσει καλά, προσωπικά ο Νίκος, αρκετά είναι, στο ο Νίκος κομμάτι. Είναι και καταπληκτικός δράμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι εντάξει. Πάρα πολύ ωραίος, έχει πάρα πολύ ωραίο στυλ καταρχάς. Ωραίος. Είναι περλάκιας κι αυτός. Ναι, μα ο Νίκος μου είπε, εγώ ήθελα να πάρω ο Ludwig. Ναι. Κόλλημα με αυτούς, έτσι. Ναι, ναι, ζέπελε, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Οπότε, Ludwig. Ναι, ναι. Και μου λέει, μην πάρεις Ludwig, γιατί ξέρω εγώ, τότε εγώ άπειρος δεν ήξερα, άσχετος, για εξαρτήματα, για έτσι, καλύτερα να πάρεις μια μάρκα η οποία θα μπορείς να βρεις τα πάντα, ας πούμε. Τώρα εγώ δεν ήξερα τότε, το άφησα πάνω, εγώ για αυτός, τον εμπιστεύτηκα σε αυτό. Εγώ γι' αυτό σου είπα, δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, μερικά τύμπανα. Εγώ το καταλαβαίνω έτσι τώρα, γιατί πολύ πιθανό να σου έλεγα και εγώ το ίδιο. Μερικά τύμπανα χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό. Δηλαδή το Pearl, γι' αυτό σου είπα στην αρχή ότι εγώ είμαι περλάκης, γιατί είναι all around. Είναι friendly user. Δηλαδή είναι σαν ένα αυτοκίνητο που σου λέει σε βοηθάω να με οδηγήσεις. Ναι. Είναι friendly user. Δηλαδή αν πας σε Ludwig τύμπανο, δεν έχω παίξει ποτέ σε ένα Ludwig τύμπανο χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση. Είτε είναι το χτύπημα στο ταμπούρο, είτε είναι το χτύπημα στην πότα, δηλαδή βλέπεις δηλαδή, ότι... Για πες μου. Δηλαδή πρέπει να έχεις, στη δική μου την περίπτωση πάντα, ειδικά στα Ludwig ή στα Rogers, εγώ είχαμε και Rogers πιο παλιά, βλέπεις ότι έπρεπε να έχεις, εκεί έμαθα μάλλον, να σου πω την αλήθεια, να έχεις ιδιαίτερα χτυπήματα για κάθε έναν ήχο, γιατί κάθε ένας ήχος έβγαινε διαφορετικά. Αναλόγως πώς έπαιζες το πετάλι της μπότας, μπορείς να δημιουργήσεις αυτό το τεράστιο ήχο που είχε ο Bonzo. Ή ξέρω εγώ, αναλόγως την ταχύτητα και το χρόνο χτυπήματος να μαζευτεί. Ναι. Δηλαδή W έχουν έναν δικό τους ιδιαίτερο ήχο. Ναι. Όσες φορές έχω πάει να παίξω την W, με μαγεύει ο ήχος που έχουν, δεν είναι για μένα. Γιατί αισθάνομαι ότι τα μισά χτυπήματα που κάνω, δυνατά χτυπήματα, σιγά χτυπήματα κλπ, είναι άχρηστα. Ναι. Γιατί μου ακούγονται στα αυτιά μου ότι ακούω ότι είναι ίδια. Θα ήθελα πολύ να έχω ένα σετ τέτοιο, αλλά δεν θα το ήθελα να το έχω στις μουσικές που παίζω τώρα. Ναι. Θα ήθελα να παίζω άλλες μουσικές. Πιο fusion, ίσως πιο... Θα ήθελα να παίζω τέτοια πράγματα. Βλέπεις ότι το κάθε τύπο, το Pearl είναι all over. Πιάνει τα πάντα. Από jazz μέχρι metal. Δηλαδή νομίζω ότι στη δεκαετία του 80 η Pearl και η Tama ήταν αυτές οι οποίες έπιασαν την κορυφή του βουνού. Ναι. Σαν τύμπανα, ας πούμε, ειδικά στη στιγμή. Ναι, είναι δηλαδή. Ωραίο. Είναι φοβερό. Ναι. Γι' αυτό είναι η διαχείριση του οργάνου. Και εγώ αυτό θα σου έλεγα. Δηλαδή, μαθητές μου, ας πούμε, μου λένε, όταν πιο μεγάλη σε ηλικία, που έχουν και την οικονομική άνεση να αγοράσουν. Δεν τους λέω όχι, απλά τους εξηγώ το πόσο ιδιαίτερο είναι το τύμπανο. Ναι. Δηλαδή, για να το πάρεις αυτό το τύμπανο, καταρχάς, πού θα το βάλεις, πού θα το στήσεις. Θα το βάλω εκεί, θα το μπουκώσω, λέει, μαξιλάρια. Πάει το τύμπανο. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά αυτό. Πάρε ένα Pearl και κάτω. Πάρε ένα Pearl και κάτω. Γιατί καταρχάς δεν θα βάλεις πολλά μαξιλάρια, θα βάλεις ένα-δύο. Και είναι adjustable. Δηλαδή, ρε παιδί μου, που να το βάλεις μπορεί να παίξεις. Αυτό, τίποτα άλλο. Είναι... Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε λίγο. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο το πώς. Αντιλαμβάνεσαι το παίξιμό σου με τα γυμνά καλώδια πάνω σε μία σκηνή. Δηλαδή, όλα τα live είναι ίδια για σένα. Υπάρχουν live τα οποία μπορεί να θεωρηθούν πριν πας να παίξεις. Ναι. Ιδιαίτερα. Σε μία σειρά από εμφανίσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχετε να κάνετε 10 εμφανίσεις μέσα σε ένα καλοκαίρι. Όλα τα live είναι ίδια ή κάποια είναι πιο ιδιαίτερα από τα άλλα σε σχέση πάντα με το drumming. Με το drumming.
δεν είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι ίδια. Mm-hmm. Κανένα δεν θα είναι ίδιο. Αυτό έχει να κάνει και με τη διάθεση. Σωστά. Της στιγμής. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι που μπορεί να... δηλαδή, μπορεί να χαλαστείς πριν να παίξεις. Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι από πιο... το soundcheck. Μπορεί να είναι από το soundcheck, μπορεί να είναι από την οργάνωση, μπορεί να είναι από ανθρώπους που να μην θέλουν να σε βοηθήσουν. Πολλά. Δεν θέλω να πω να σε πάω, ναι, ας πούμε, κάπου που ξέρω. Ναι, όχι, εντάξει, κάπου που ξέρω, κάτι συγκεκριμένο που... δηλαδή, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι λες. Θέλω να το πω αυτό λίγο, χωρίς να θέλω να έτσι, δεν κατηγορώ, ναι, προσωπικά ούτε όνομα, τίποτα. Δεν μ' αρέσει όταν πας να παίξεις ένα φεστιβάλ, ξέρω εγώ, και υπάρχει ένα όνομα που είναι να παίξει μετά από σένα. Δεν είναι όμορφο να έρθει να σου πει άλλος, ξέρεις κάτι, μην τα πειράξεις τα τύμπανα, γιατί παίζει ο άλλος και να τα βρει έτοιμα. Όταν μου το λες εμένα αυτό, έχω χαλαστεί ήδη. Σέβομαι ότι εσύ μπορεί να είσαι ο κάποιος, ο έτσι ο αλλιώς, αλλά ρε εσύ, γιατί μου χαλάς τώρα το... δηλαδή, και εσύ έχεις ένα συγκεκριμένο στήσιμο που παίζεις. Και εγώ έχω ένα συγκεκριμένο στήσιμο που παίζω. Δηλαδή, αν θα παίξω μια μισή ώρα live και εσύ θα παίξεις τρεις ώρες, έχω κι εγώ θέμα. Σε πειράζει πιο πολύ αυτό να στο πει ο ηχολήπτης ή να στο πει ο drummer, ο επόμενος? Όποιος και να μου το πει. Α, δεν έχει καμία διαφορά, όποιος και να σου το πει. Ναι, ναι. Και μου έγινε αυτό. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ξενέρωσα πάρα πολύ. Ναι. Σε μια συναυλία τέτοια. Δεν μ' αρέσει. Και δεν το έχω κάνει και ποτέ εγώ προσωπικά, που έχει τύχει σε live να παίξει μια μπάντα πριν από εμάς και μου λέει να έρθει να μου πει το drummer, μου λέει δεν στα πειράζω. Λέω πείραξε τα και φτιάχτα όπως εσύ γουστάρεις για να παίξεις, να το ευχαριστηθείς. Σωστά. Εγώ που θα ανέβω μετά θα διαθέσω 10 λεπτά να τα φτιάξω. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ εκεί βρίσκομαι. Έτσι, ναι, δεν είναι? Δηλαδή νομίζω ότι εντάξει. Ένας μουσικός τελικά, είδες ότι αναλόγως στη διάθεση που έχεις και αυτό, τελικά έχουμε μία αυτοίαση μέσα μας. Δηλαδή, όταν ανεβαίνουμε, οφείλουμε να παίξουμε. Δεν υπάρχει πρέπει, γιατί είμαστε καλλιτέχνες. Θέλουμε και το κάνουμε. Αλλά τελικά θα παίξεις. Δηλαδή, μπορεί να σε τυρανάει πυρετός. Έχει τύχει ποτέ να παίξει με πυρετό? Ναι, ρε φίλε. Ναι. Δεν ανέβηκε να παίξεις. Δεκέμβρη στο κύτταρο. Έτσι. Είχα πυρετό εγώ και ο τραγουδιστής. Και παίζαμε, ναι, ναι, παίζαμε με τα μακριμάνικα. Ναι. Και τελικά παίζεις όμως. Ναι, εντάξει, παίζεις. Αυτές τώρα είναι και δυσκολίες που δεν συναντούνται και πολύ συχνά. Αλλά ναι, τις έχεις συναντήσει. Τις συναντάς, ναι. Όσον αφορά το κομμάτι της διάθεσης και της ζωής του καθένα, το τι περνάει και τι έτσι. Εντάξει, όταν έρχεται η στιγμή του live, προσωπικά εγώ μπαίνω σε ένα mood τέτοιο ότι τώρα εδώ αφήνω τα πάντα πίσω. Εγώ πάω να παίξω, να καταθέσω μια ψυχούλα εδώ πέρα. Σωστά. Γιατί αυτή την ψυχούλα θα την ακούσει όλος από κάτω και να περάσει και αυτός ωραία μαζί. Και καταλαβαίνει. Μίλησέ μου για την καλύτερη σου συναυλία και για τη χειρότερη. Παίζαμε στην Καλυθέα, στην Ταβάκη. Ναι. Και ήταν πλατεία, οπότε υπήρχε και κόσμος και πιο μεγάλης ηλικίας κόσμος και αυτά. Και ξεκινάμε να πούμε το θέλω. Ναι. Και εκεί που λέει την πουτάνα την καμπάνα ο στίχος μέσα, ναι, περνάει ένας ηλικιωμένος και έχει βουτήξει μια καρέκλα να τη φέρει πάνω στο stage. Όταν λες να τη φέρει στο stage. να τη φέρει στο κεφάλι του τραγουδιστή στο stage, ναι. Ή ερχότανε και βάραγε το stage με το χέρι έτσι, ξέρω. Δηλαδή, τέτοια σκηνικά έχουμε ζήσει. Εντάξει, τέτοια σημασία. Ναι, ναι, οπότε υπήρχαν και οι άνθρωποι της διοργάνωσης που εντάξει, ναι, 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 λίγο στην άκρη, του μιλήσαμε για αυτά. Έχουμε κάνει. Έχουμε ζήσει. Υπάρχουν στιγμή, ναι, μου λες. Θα πας και γράφεις για ένα CD. Και γράφεις συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τα έχεις προβάρει, φαντάζομαι, ναι, έτσι. Ναι. Στο live τα αλλάζεις? Ναι. Ή ακολουθείς το pattern? Το ακολουθώ, αλλά τυχαίνει να αλλάξω σίγουρα break. Ναι, ναι, ναι. Επειδή δεν τα θυμάσαι ή επειδή είναι τη στιγμή για να γίνει και το live? Και μπορεί να μην το θυμάμαι και μπορεί να έχω ανακαλύψει κάτι ή να μου ήρθε εκείνη τη στιγμή να μου βγει και έτσι πάνω στο παιξίδι ή από την πρόβα, γιατί όταν περνάει ο χρόνος τέλος πάντων και το παίζεις αυτό το κομμάτι καιρό, σου βγαίνουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν σου ήρθανε την ημέρα της δημιουργίας και της ηχογράφησης, έτσι προφανώς όλοι το παθαίνουμε αυτό, δεν γίνεται. Δεν είναι το μυαλό εκδίκηση, να συγκδικείται και αυτό. Δηλαδή το έχεις παίξει εκεί, δηλαδή παίζεις με την πάντα, προβάρεις τα τραγούδια που θα πάνε ηχογραφήσεις και λες αυτό είναι, αρέσει, ωραία, πάμε, το γράφεις και μετά από δύο μήνες
Και λες, σου έρχονται άλλα πράγματα. Άλλα και λες, και αυτό ωραίο είναι τώρα που έχω βρει εδώ, ας πούμε, ωραίο είναι. Πάντως, ναι, αυτό το για αυτό το ζήτημα, ξέρεις, έχω πει για τη γενναιότητα που χρειάζεται να έχεις παίζοντας σε μπάντες για 50 χρόνια ή 40 χρόνια σε μπάντες που έχουν κάνει ήδη επιτυχία, π.χ. να είσαι τώρα ο Charlie Watts και να παίζεις Rolling Stones στο Satisfaction 40-50 χρόνια το ίδιο. Όχι ρε φίλε, ναι. Χρειάζεται, πρέπει να είσαι πολύ γενναίος για να το κάνεις. Εντάξει, δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι η δουλειά, είναι το state of mind εδώ, έτσι, μέσα στο μυαλό σου. Για φαντάσου έναν άνθρωπο, δηλαδή με τόσο μεγάλες καριέρες που έχουν αυτοί, να παίζεις, ας πούμε, να κάνεις ένα tour, έχεις ειδήσει. Δηλαδή για φαντάσου να κάνεις ένα tour τρελό, 50-60 εμφανίσεις, ξέρω εγώ, σε όλο τον κόσμο. Και να είσαι βράδυ παραβράδυ εκεί, αυτό. Γιατί, γιατί απλά είναι αναγνωρίσιμο στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Χρειάζεται μεγάλο θάρρος και γενναιότητα. Ναι, εντάξει. Και αυτοί που λένε, και πολλοί που λένε ότι είναι, εντάξει λέει, είναι απλά. Είναι απλό να το παίξεις μια φορά. Για κάτω μέρα παραμέρα. μέσα στην καραντίνα ασχολήθηκες καθόλου με το τύπανο, με κάποιο τρόπο. Με κάποιο τρόπο. Ο τρόπος ήταν με την μπάντα, βασικά. Πρόβες κάναμε στην πρώτη φάση της καραντίνας. Στην πρώτη φάση της καραντίνας, όπου, ναι, βγάλαμε και ένα έτσι ψηλό πρόβα live φάση, το οποίο το ανεβάσαμε. Α, ναι, μπράβο. Ναι, 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 το είδα. Το είδα. Και μετά, στη δεύτερη φάση, και όταν άρχισαν και σκληρίναν λίγο τα πράγματα, που, ας πούμε, γυρίσαμε και λίγο στο ακούστικο φάση. Ναι. Οπότε ασχολήθηκα και λίγο με το καχονάκι. Γιατί προσπαθώ να. Σε έχω δει που έχεις. Προσπαθώ να μάθω το καχόν. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Σε έχω δει που το χρησιμοποιείς. Σε ένα ακουστικό live. Ναι, έχουμε κάνει έτσι. Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου με το καχόν. Δηλαδή, εγώ ας πούμε έχω ονειρευτεί, ας πούμε. Άκου, εγώ το καχόν το θεωρώ, ρε παιδί μου, πώς να σου πω τώρα. Πώς είναι ένας κιθαρίστας που σπάει την πιο χάλια του κιθάρα πάνω στη σκηνή, βγαίνει, παίζει ένα κομμάτι και δήθεν και καλά σπάει μια κιθάρα για να μείνουν οι μεταλλάδες για να κάνουν αυτό. Έτσι θεωρώ το καχόν. Ότι θέλω να σπάσω κάτι, θα είχα ένα καχόν, θα κάνω κρακ! Εντάξει, κοίταξε να σου πω τώρα. Το θεωρώ πολύ αδικημένο, τον τελευταίο συγγενή των κρουστών. Εντάξει, τώρα το καχόν και ούτε ιδιαίτερα το έχω ψάξει το θέμα και προσωπικά τώρα δεν είναι ότι με συγκινεί σαν όργανο, έτσι, μην βλακίες, καμία σχέση με τα τύμπανα. Τα τύμπανα είναι μέσα εδώ, θα είναι για πάντα. Σε μια συνέντευξη έχω πει ότι, έχω πει, δεν θυμάμαι εδώ με ποιον ήμουν, μακάρι να θυμόμουν, έχω πει ότι την πρώτη φορά που είδα κάποιον να παίζει καχόν ήταν στο Βασίλη τον Καζούλη και έπαθα πλάκα. Ήμουνα μέσα στο μαγαζί, ήμουνα μπροστά, ναι, θυμάμαι βέβαια ότι έπαιζε ο Μάνος ο Πυροβολάκης και νομίζω μας είχε φωνάξει, επειδή ήμασταν παλιά του μπάντα, να παρευρεθούμε να παίξουμε δύο τραγούδια μαζί και μετά έβγαινε ο Βασίλης ο Καζούλης και είδα τον κρουστό του και έπαθα πλάκα, μου κουνήθηκε το κεφάλι, λέω όπα όπα, αλλά είχε πολύ πλάκα γιατί σκέφτηκα, όχι ρε, δεν μπορεί να είναι αυτή η συνέχεια των κρουστών, έχω κοιλιά, δεν μπορώ να σκύψω εκεί κάτω. Ναι ρε γάμο το. Δηλαδή απογοητεύτηκα, λέω δεν μπορεί, ο άνθρωπος είναι αδύνατος, εγώ πού θα το βολέψω, τότε είχα πολύ μεγαλύτερο στομάχι, πού θα το βολέψω αυτό. Για πες λοιπόν με το καχόν. Τίποτα, εντάξει, η φάση είναι ότι επειδή με τα live και αυτά προσπαθείς να παίξεις και σε μαγαζάκια τα οποία δεν μπορούν να στηρίξουν ένα full live, ένα κανονικά. Οπότε είπαμε να δοκιμάσουμε και το κοσεπτάκι αυτό, το ακουστικό. Αυτό που ήταν ένα ακουστικό που είχατε κάνει και είναι σε βίντεο στο YouTube, μ' άρεσε. Μ' άρεσε, ακούγονταν πάρα πολύ decent. Από live, λες. Από live, ναι, ναι. Live. Εντάξει, οκ. Okay. Ένα τραγούδι, ξέρω εγώ. Ναι, ένα καχόν είναι. Έχω βάλει. Πετάλι. Όχι, στην κάλτσα βάζω τα shaker μου. Τα αυγά μου εδώ. Σωστός. Και έχω ένα ντεφάκι εδώ. Ωραίος.
και προσπαθώ να μάθω να παίζω το κακό. Ναι, ναι, ναι. Ακουστική κιθάρα, ακουστικό μπάσο. Το δοκίμασες αυτό δηλαδή μέσα, στο, μέσα εδώ τώρα με τον κορονοϊό αυτή. Ναι, ναι, γιατί ασχοληθήκαμε σου λέω και λίγο με τη φάση ακουστικ, γιατί εντάξει. Σωστά. Υπάρχει και αυτό ας πούμε στη φάση μας. Να σου πω κάτι, το θεωρώ μεγάλη πρόοδο σε μια μπάντα, η μπάντα να έχει νέες ιδέες οι οποίες να πραγματοποιούνται. Τώρα μην λέμε μαλακίες. Εντάξει, είναι άλλο κόνσεπτ και είναι άλλη φάση, έτσι. Είναι εντάξει. Άλλη φάση. Δηλαδή παίρνεις το κομμάτι που παίζεις full band και πρέπει να το περάσεις ακουστικό. Ωραία, μια χαρά. Έχει και αυτό τη... Έχει την ιδιαιτερότητα. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Που η ιδιαιτερότητα αυτή είναι δημιουργία. Ναι, ναι, στην ουσία δεν προκαλεί. Δεν προκαλεί. Να το φτιάξεις λίγο τη φάση. Πώς να το φτιάξεις, γιατί... ακριβώς. Και εκπλήσεις όταν το ακούς και βγαίνει και καλό. Και λες, κοίτα να δεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σημασία τι έχει συνηθίσει. Σημασία έχει ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να δοκιμάζει συνέχεια πράγματα. Είναι άλλο κομμάτι, ας πούμε. Μπορεί ένα γρήγορο τραγούδι που παίζεις full band να το κάνεις μπαλάντα. Ακριβώς. Ξεσπροστατίζομαι. Εννοώ μπαλάντα, κατάλαβα. Ναι. Αργό. Έτσι. Ξεσπροστατίζομαι όταν ας πούμε, μπορεί να πέσει μια ιδέα την οποία η άλλη. Έλα μωρέ. Τι έλα μωρέ. Τι είσαι δημόσιος υπάλληλος. Όχι, γιατί. Γιατί. Τι είσαι δηλαδή. Πες τι να το. 9-5 πενθήμερο και έρωτα το Σαββάτο βράδυ με την κάλτσα. Δηλαδή τι είσαι. Το CD, το οποίο είναι ένα νέο CD, πότε δουλεύτηκε και πότε φτιάχτηκε για να κυκλοφορήσει τώρα. Εντάξει, αυτό έχει δουλευτεί καιρό πριν στην ουσία στα σκαριά και στα μυαλά μας και εκεί. Είναι όλα, να τα πω εγώ, είναι όλα τα πράγματά μου του Κώστα Καριωτάκη, Εαρινό. Εαρινό, Λαπαθιώτης. Του Λαπαθιώτη, σε παλιό συμφοιτητή, πάλι του Καριωτάκη, πάλι, ναι. Και το κοράκι του ΠΟΕ. Το κοράκι του ΠΟΕ, ναι. Αυτό θα, για τα τρία ποιήματα τέλος πάντων είναι ένας χρόνος, δουλεύονται δηλαδή πιο πριν, ως πότε πέσανε μετά στην πορεία live, πέσανε από τα φίνιση στην άκρη, ναι. Δεν τα τελειώνεις, ξέρεις, υπάρχει λίγο αυτή η φάση. Ναι, υπάρχει αυτό. Μετά έκατσε κορονοϊός και αυτά, οπότε τα δουλέψαμε, είπαμε να το βγάλουμε. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το ποίημα του ΠΟΕ, είναι όλο δημιούργημα του Χρήστου, του τραγουδιστή. Όλο το κομμάτι αυτό. Έχω δίκιο ή άδικο αν πω ότι νομίζω ότι το να προσαρμόσεις μουσική πάνω σε ποίηματα να κάνεις, είναι αρκετά δύσκολο. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά ας πούμε, όταν μου φέρνει κάποιος ένα τραγούδι ας πούμε, ή ο Χρήστος σε μια περίπτωση ή ένα ποίημα και καθόμαστε και γιατί έχει βγάλει αυτό στο τα ακόρντα, δηλαδή το ρυθμικό, ναι, τη, ναι, μελωδία, ναι, ναι, του, τη μελωδία του κομματιού, οπότε πας και το τζαμάρεις σαν ένα κομμάτι κανονικό. Και βγαίνουν και οι ιδέες εκεί πέρα, έτσι και όλα αυτά, ας πούμε, μεταξύ μας. Ναι. Πιστεύεις ότι θα επανέλθουμε σε μια πρώτερη κατάσταση, γενικά οι κοινωνίες θα επανέλθουν. Ναι, πιστεύω ότι θα επανέλθουν, δεν πιστεύω ότι θα μείνουμε, ότι... αλλά αυτό θα χρειαστεί λίγος χρόνος τώρα. Εγώ θεωρώ ότι ναι. Μετά από 2-3 χρόνια θα είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν, έτσι πιστεύω, μέσα είναι και αυτό. Λοιπόν, φιλαράκι μου! Χάρηκα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι. Τιμή μου. Εγώ ρε φίλε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Προσπαθούμε να είμαστε μέλη μιας μεγαλύτερης κοινότητας. Προσπαθούμε να είμαστε ενωμένοι σαν μια μεγαλύτερη κοινότητα. Και επειδή συνήθως ανακατεύονται και πολλά άλλα μουσικά όργανα πέραν τον drummer, που είναι γαμώτα παιδιά, γι' αυτό και πολλές φορές εδώ βρισκόμαστε drummer και μερικοί από άλλα όργανα που είναι γαμώτα παιδιά. Και μιλάμε και τα λέμε για να ενωνόμαστε και για να είμαστε σε μια επαφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και πάλι και εσύ μέσα με κορονοϊό και τέτοια είσαι εδώ. Το περιβάλλον είναι απόλυτα safe. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Ναι, όχι, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Εγώ άλλο περίμενα να βρω και άλλο βρήκα. Δηλαδή είναι απίστευτος ο χώρος. Και... μη φοβάται κανένας δηλαδή. Είναι άστοχα. Μου στέλνουν μηνύματα. Θέλω να δουν το χώρο. Πιστεύουν ότι ο χώρος είναι καμιά 40 τετραγωνικά. Μα τόσο είναι. Ό,τι βλέπεις είναι ο χώρος. Όχι, είναι φοβερά η αίσθηση εδώ πέρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεται μια συνέντευξη. Απλά λέμε. Πέντε πράγματα, πούμε, έτσι, λέμε πέντε πράγματα. Τις απόψεις μας, τις ιδέες μας, το drumming μας, έτσι, ακριβώς. Τα τύμπανά μας λέμε, πού και πού παίζουμε για κανένα τραγούδι εδώ και αυτό είναι όλο. Για πρώτη φορά μπροστά σας θα γίνει το εξής.
ο Θανάσης θα μου υπογράψει το δέρμα μου. Είναι η πρώτη φορά που θα πω σε κάποιον καλεσμένο μου εδώ μπροστά σας να κάτσει να μου υπογράψει το. Αυτό τώρα είναι. Εκεί. Να το σωματικάβω. Αυτό. Ναι, ναι. Όπου θες και όπου βρίσκεις χώρο γράφεις εδώ πέρα. Ναι. Αυτό είναι το. Τι μου κάνεις, δεν τα πάω καλά με αυτά εγώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα μου αφήσει το αποτύπωμά σου εδώ στο στούντιο. Skin and turns to hide. I'll take it by you.